Φέραμε τι σημαίνει πολιτιστική διπλωματία, αλλά αν θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε και κάποια, λίγο, ναι. Ναι, ναι, λίγο καλύτερα και λίγο πιο επιστημονικά. Και κάποια παραδείγματα για να καταλάβουμε γενικά που εφαρμόζεται. Ακριβώς. Που έχει εφαρμοστεί. Και πώς μπορεί να εφαρμοστεί φυσικά στην Ελλάδα, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, όταν ομιλούμε για την πολιτιστική διπλωματία, σίγουρα έχουμε υπόψη μας τα στοιχεία της εξωτερικής πολιτικής μέσω του πολιτισμού. Είτε αυτό λέγεται τέχνες, είτε θρησκεία, είτε γλώσσα ενός λαού, είτε ο ευρύτερος τρόπος του βίου ενός λαού. Mm-hmm. Όταν μιλούμε για πολιτισμό, στην πραγματικότητα εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο διακοσμούμε τα σπίτια μας, με τον τρόπο με τον οποίο συνδιαλεγόμεθα, τον τρόπο με τον οποίο έχουμε συναναστροφές ή ακόμα και ερωτικές σχέσεις με το άλλο φύλο. Όλα αυτά εντάσσονται στον τρόπο του βίου ενός λαού. Υπό αυτή την έννοια, ζώντας σε μια εποχή η οποία είναι παγκοσμιοποιημένη και ο χρόνος τίνεται να καταρριφθεί σε σημείο τέτοιο που να αποδεσμευτεί ή που να τίνει να αποδεσμεύεται από τον χώρο, υπάρχει η δυνατότητα κανείς να προβάλλει την εικόνα του χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα τεχνολογικά μέσα που προσφέρονται και να εξοραίσει προφανώς τον πολιτισμό του, την εικόνα του, τα ήθη και τα έθιμα ενός λαού, να το διαδώσει δηλαδή προς τα έξω, με συνέπεια να έχει και κάποια κέρδη οικονομικά και τουριστικά, αλλά όχι και μόνο. Γενικότερα εδώ, να μπορούν να σε εμπιστεύονται. Έχει σημασία σήμερα να μπορούν να σε εμπιστεύονται. Εδώ βλέποντας, και εδώ νομίζω είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, βλέποντας το πρόγραμμα της χθεσινής, της δεύτερης ημερίδας πολιτιστικής διπλωματίας, της χθεσινής ημέρας που έγινε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, υπήρχε πολιτιστική γεωπολιτική διπλωματία, workshop με το όνομα πολιτιστική γεωπολιτική διπλωματία, υπήρχε workshop με το όνομα πολιτιστική διπλωματία και διεθνείς σχέσεις. Γενικότερα, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πολιτιστική διπλωματία όσον αφορά αυτό το κομμάτι, δηλαδή το να κάνει καλύτερες τις σχέσεις ενός κράτους με τον υπόλοιπο κόσμο. Πώς, με λίγα λόγια, και η λειτουργία των μουσείων, γιατί γι' αυτό αναφέρεται και σε ένα άρθρο που διάβασα ο κύριος Καψάσκης, μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Να το πάμε συγκεκριμένα εκεί, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός, ο τελικός, έτσι δεν είναι? Όλα αυτά που είπατε είναι σωστά και δόκιμα, και να τα συνοψίσουμε λέγοντας το εξής. Ότι ακριβώς ο πολιτισμός, επειδή χρησιμοποιεί σύμβολα, χρησιμοποιεί εικόνες και φέρνει πιο κοντά τους λαούς, ακριβώς επειδή έχει να κάνει με ψυχές, πράγμα που η παραδοσιακή διπλωματία δεν μπορεί να το καταφέρει, διότι βασίζεται στο συμφέρον, έχει δηλαδή ως αφετηρία διαπραγμάτευσης το συμφέρον, δηλαδή τι θα πάρεις εσύ, τι θα πάρω εγώ, που είναι μια μέθοδος που πλέον, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η διεθνή ζωή, οδηγεί στα αδιέξοδα. Η πολιτιστική διπλωματία, συνοπτικά να πούμε, αυτό που προσφέρει είναι μια βάση κατανόησης και συναισθηματικής εγκύτητας μεταξύ των λαών. Mm-hmm. Εγώ εκεί το εντοπίζω, κύριε Καψάσκη, προσωπικά, δηλαδή έτσι όπως το βλέπω, είναι ότι απευθύνεσαι σε λαό, δηλαδή να κερδίσεις το λαό και μέσω μοχλός, αν μοχλός πίεσης, να επηρεάσεις τον πολιτικό, ενώ στο άλλο σκέλος διπλωματίας, τέλος πάντων, μιλάς κατευθείαν ο πολιτικός στον πολιτικό με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Πολύ μετά, σωστή παρατήρηση. Δηλαδή, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Σε μια γενική εικόνα, να το δούμε, κάπου εκεί πέρα. Πώς πήγε η εκδήλωση χθες, κύριε Καψάσκη? Η εκδήλωση μας πήγε καλά. Είμαι εντυπωσιασμένος που είχαμε μέσο όρο ηλικίας χαμηλό, κάτω των 40 ετών, πρέπει να σας πω. Είμαι πολύ ευτυχής γι' αυτό, γιατί είναι ένα κομμάτι, ξέρετε, στην Ελλάδα που δεν έχει καλλιεργηθεί πάρα πολύ η πολιτιστική διπλωματία. Με την έννοια του ότι το πρόβλημα που εντοπίζεται σήμερα στην Ελλάδα και ως προς την προβολή της εικόνας στο εξωτερικό είναι ότι ο καθένας εξ ημών, επειδή ζούμε και σε μια χώρα των 5 Ελλήνων και των 6 αρχηγιών, όπως λέει και μια ιταλική παροιμία, ο καθένας προβάλλει την εικόνα που εκείνος θεωρεί πως είναι για αυτόν η Ελλάδα. Άλλη εικόνα δηλαδή προβάλλει ο ΕΟΤ, άλλη εικόνα το Υπουργείο Τουρισμού για την Ελλάδα, άλλη εικόνα προβάλλει η Αιτζίαν, άλλη ο Σταύρος Νιάρχος, άλλη ο Νάσης, ο καθένας έχει την εικόνα του. Που σημαίνει ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας έχει και υπόψη του, ας πούμε, να μαεστράρει κατά κάποιον τρόπο, κυρίως επιστημονικά, αυτή την πολυσχηδία, ας πούμε, προβολή του πολιτισμού μας προς τα έξω.
Μάλιστα. Αντιστοιχεία υπάρχει με κάποια οργάνωση του εξωτερικού, υπάρχει ένας διεθνής οργανισμός τέλος πάντων που συμμετέχει. Πέρα από την UNESCO φυσικά, η οποία σας βοήθησε πάρα πολύ για τη διοργάνωση όλων αυτών. Συγκεκριμένα, αν υπάρχει πολιτιστική, παγκόσμιος οργανισμός πολιτιστικής διπλωματίας. Γιατί συνήθως συμμετέχει. Δεν υπάρχει, είναι πρωτοτυπία ελληνική. Είναι πρωτοτυπία ελληνική ως προς τον ελληνικό χώρο, αλλά επιτρέψτε μου να πω, χωρίς να φανεί μεγαλόσχημο, ότι είναι και πρωτοπορία ευρωπαϊκή, μιας και μόνο ένας τέτοιος οργανισμός υπάρχει και είναι στο Βερολίνο, ο οποίος βεβαίως εξυπηρετεί την ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής της Γερμανίας. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με ευρωπαϊκή εικόνα. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας, εκτός ότι επιθυμεί να εξυπηρετήσει τα ελληνικά συμφέροντα, θέλει να καινοτομήσει και να δημιουργήσει μια οικουμενικότητα εντονότερη του ελληνικού πολιτισμού, όχι όμως βασισμένη σε ιδεολειψίες, ότι όταν εμείς φτιάχναμε Ακροπόλεις, εσείς τρώγατε βελανίδια, ας πούμε. Φυσικά, φυσικά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την παρουσία στο Focus FM. Να είστε καλά. Ναι. Γεια σας.